Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και από αυτόν εδώ τον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, διαχρονικό σύμβολο του αγώνα της νέας γενιάς για την κατάκτηση της γνώσης, της ελευθερίας, του αγώνα για μια ζωή που θα ανταποκρίνεται στα όνειρα και τις επιθυμίες της, απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, σε κάθε νέο και νέα. Στις 21 Μαΐου κάντε αυτό που δεν περιμένουν. Κάντε αυτούς που σας μαυρίζουν το μέλλον να λουστούν από κρύο υδρότα βλέποντας το ΚΚΕ να βρίσκεται πολύ ψηλά. Δώστε δύναμη στη δική σας φωνή, στη δική σας δύναμη που θα τη βρείτε αύριο δίπλα σας. Στήριγμα σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα και όχι απέναντί σας. Γιατί η όποια δύναμη του ΚΚΕ επιστρέφει πάντα στο λαό μας, στη νεολαία, στους αγώνες τους. Αυτό αποδεικνύει ολόκληρη η ιστορία του. Από την ίδρυσή του το μακρινό 1918 μέχρι τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973, από τον οποίο φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια. Αλλά και μέχρι τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις της νέας γενιάς σήμερα, τις δύο μεγάλες απεργίες που ξέσπασαν μετά από αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Ένα έγκλημα στο βωμό του κέρδους, που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, ανάμεσά τους δυστυχώς και πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες. Αυτός ο αγώνας όμως έχει ήδη πετύχει πολλά. Πέτυχε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα πίσω από τη γνωστή θεωρία της ατομικής ευθύνης, από την οποία χορτάσαμε και μέσα στην πανδημία. Να μην κρυφτούν οι ευθύνες πίσω από τον αποκρουστικό τσακωμό των κομμάτων που κυβερνούν και κυβέρνησαν, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ή δεν ήταν ρουσφέτη ο Σταθμάρχης? Ολοκληρώθηκε ή όχι και σε τι ποσοστό η μια ή η άλλη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση? Και όλα αυτά να τα λένε γιατί κανένας τους δεν παρέδωσε έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Ο αγώνας όμως ακύρωσε την προπαγάνδα περί παθογενειών του βαθέως κράτους, αναδεικνύοντας ότι αυτό το βαθύ, σάπιο, εχθρικό για το λαό μας και την νεολαία μας αστικό κράτος είναι όλο δικό τους, και ας κάνουν όποτε τους βολεύει ότι δεν το ξέρουν. Αυτό το κράτος είναι πάρα πολύ ικανό με τις δυνάμεις καταστολής του να χτυπάει τους νέους που διαδηλώνουν, να πληστηριάζει σπίτια ηλεκτρονικά, να βγάζει απεργίες παράνομες σε χρόνο ντετέ, να ψηφίζει 10-10 τους αντιλαϊκούς νόμους, να μοιράζει με το τσουβάλι τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά αποδεικνύεται κράτος ανίκανο ακόμα και για αυτό που μοιάζει το πιο απλό πράγμα στον 21ο αιώνα, να εξασφαλίσει ότι ένα τρένο θα ξεκινήσει από την Αθήνα και θα φτάσει με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς γι' αυτό και αυτή η ανικανότητα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού και της νεολαίας δεν αντιμετωπίζεται σήμερα με κάποια επανακρατικοποίηση της Τρένος-Ε ή της ΔΕΗ για το ρεύμα και άλλων επιχειρήσεων που προβάλλουν δυστυχώς ακόμα αφελώς ορισμένες πολιτικές δυνάμεις, γιατί πολύ απλά όλα αυτά απορρέουν από τον ίδιο τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κράτους. Μπορεί κάποιοι να εμφανίζονται σαν να πιπηλάνε το δάχτυλό τους ακόμα, αλλά το μόνο κράτος που μπορεί να υπερασπίσει, να διασφαλίσει πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες, είναι το κράτος της εργατικής λαϊκής εξουσίας.
Ναι, αυτός ο αγώνας ήδη έχει πετύχει πάρα πολλά. Το Κύριο ανέδειξε τις πραγματικές αιτίες, τους πραγματικούς ενόχους, την ίδια δηλαδή πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών, του τεμαχισμού των υπηρεσιών και της ιδιωτικοποίησης του κερδοφόρου κομματιού που υπηρέτησαν όλοι τους, όλα τα άλλα κόμματα που βρέθηκαν στις κυβερνήσεις διαχρονικά. Ανέδειξε αυτός ο αγώνας το καταστροφικό για το λαό κριτήριο του κόστους ωφέλους, με βάση το οποίο είτε το κράτος είτε ο ιδιώτης επενδυτής σήμερα πετσοκόβουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά σε κάθε τομέα της ζωής μας. Ανέδειξε όμως και την ίδια τη δύναμη που έχει ο αγώνας όταν είναι οργανωμένος, όταν φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι συζητούν, αποφασίζουν όλοι μαζί συλλογικά για τις μορφές πάλης, για τα αιτήματα, για τα συνθήματά τους μέσα στο μαθητικό συμβούλιο, μέσα στο φοιτητικό σύλλογο, μέσα στο εργατικό σωματείο. Όταν ο καθένας και η κάθε μια κάνει τον αγώνα πραγματικά δική του υπόθεση και δεν είναι απλά επισκέπτης σε ένα ανώνυμο, γενικά και αφηρημένα διαδικτυακό κάλεσμα, στο οποίο τελικά όποιος θέλει, όποιος γουστάρει, μπορεί να κολλήσει ό,τι ταμπέλα θέλει και να το καπελώσει τελικά. Τόσο το περιεχόμενο των αιτημάτων, όσο και το στοιχείο της οργάνωσης, ήταν που έκανε πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βρουν χώρο για να χύσουν το δηλητήριό τους οι διάφορες ακροδεξιές φασιστικές ομάδες, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Κι όμως αυτό δεν έχει εμποδίσει αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία, όσο και άλλα φιλικά προς το ΣΥΡΙΖΑ, να λένε και να ξαναλένε για το ενδεχόμενο ενίσχυσης αυτών των δυνάμεων, σε σημείο μάλιστα που να αναρωτιέται κανείς αν τελικά πρόκειται για προειδοποίηση απλά ή και για επιδίωξη τελικά. Έχουν μάλιστα το θράσος να κατατάσσουν αυτές τις δυνάμεις, τις φασιστικές, στις αντισυστημικές δυνάμεις, όταν έχει αποδειχθεί τόσο ιστορικά, όσο και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, ότι πρόκειται για τα καλύτερα μαντρόσκυλα του συστήματος, που δεν διστάζουν να διαπράξουν τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα, προκειμένου να υπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για τις σχέσεις αυτών των ομάδων με τμήματα του κρατικού μηχανισμού από την προσπάθεια του καταδικασμένου ναζί εγκληματία Κασιδιάρη να βάλει μπροστινό του έναν πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταφέρει το κόμμα του να κατέβει στις εκλογές, όπως αναφέρουν αυτές τις μέρες τα σχετικά δημοσιεύματα. Δεν είναι αυτό λοιπόν που τους φοβίζει, ούτε και θα μπορούσε να είναι, αφού αυτοί οι ίδιοι άλλωστε το προμοτάρουν. Αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι η προοπτική, είναι το χειροπιαστό περιεχόμενο, είναι το ενδεχόμενο πια ο θυμός και η αγανάκτηση της νεολαίας να μετουσιωθεί με μαζικούς όρους σε συνειδητή στάση αμφισβήτησης της πολιτικής και αυτών των επιλογών τους. Να γίνει η οργή δύναμη ανατροπής, να εκφραστεί και στις εκλογές με εκατοντάδες χιλιάδες νεανικές, αντισυστημικές, αγωνιστικές ψήφους υπέρ του ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την περίοδο, όπως ξέρετε, κινητοποίησεις δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' άκρη σ' άκρη καταραίει με πάταγο ο μύθος της φιλολαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής κανονικότητας
του δήθεν κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, στην οποία ο κύριος Τσίπρας θέλει, λέει, να μας επαναφέρει, διεκδικώντας μάλιστα αισίως και τη δόξα του συνθήματος «Μένουμε Ευρώπη», που φώναζαν οι υπερασπιστές του «Ναι» στο κάλπικο δημοψήφισμα του «Όχι» που έγινε από τον κύριο Τσίπρα και τους είναι αυτό. Την άλλη μέρα κατέληξε να είναι αυτό το πελώριο «Όχι» ένα «Ναι» το 2015. Μαζί του γκρεμίζεται για μια ακόμη φορά και η λογική ότι υπάρχει δήθεν κάποιο μικρότερο κακό. Στη Γαλλία οι εργαζόμενοι απεργούν και διαδηλώνουν κατά εκατομμύρια ενάντια στην αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μακρόν. Θυμίζουμε ότι την εκλογή Μακρόν τη χαιρέτιζαν παρέα πριν ένα χρόνο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ως νίκη της δημοκρατίας, ενώ παλιότερα τον είχαν υποστηρίξει και ο Βαρουφάκης, αρθρογραφώντας μάλιστα με πάθος γι' αυτόν μέχρι και στον Βρετανικό Guardian. Και πώς αντιμετωπίζει την νεολαία και τους εργαζόμενους ο Μακρόν, αυτό το περιστέρι της δημοκρατίας, όπως τον έλεγαν εδώ στην Αθήνα, που μας τον είχε φέρει ο κύριος Τσίπρας για να βγάλει λόγους στην πνίκα, με βία, με καταστολή, η αγριότητα της οποίας σοκάρει και σε κάνει να αναρωτιέσαι αλήθεια τι διαφορετικό θα έκανε στη θέση του η ακροδεξιά Λεπέν στη Γαλλία. Αλλά και η Γερμανία συνταράσσεται από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις και απεργίες των τελευταίων δεκαετιών, με αίτημα την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, με ουσιαστικές αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Απέναντι σε ποια κυβέρνηση στρέφονται αυτές οι απεργίες? Απέναντι στην ονομαζόμενη προοδευτική κυβέρνηση του S5 και των Πράσινων, κάτι σαν αυτή δηλαδή που θέλει να κάνει και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Στη Φιλανδία είδαμε σε επανάληψη το χιλιοπαιγμένο έργο «Η αριστερή κυβέρνηση», με την πολιτική που ακολούθησε, η οποία μεταξύ άλλων έβαλε και τη χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ, μόλις προχτές έγινε αυτό, να αποτελεί τον βασικό παράγοντα ενίσχυσης της δεξιάς, που ήρθε πρώτη στις εκλογές της Κυριακής και της ακροδεξιάς που ήρθε δεύτερη. Παντού αποδεικνύεται πως η εφαρμογή δεξιάς αντιλαϊκής πολιτικής στο όνομα της προόδου και της αριστεράς είναι τελικά ο καλύτερος χορηγός τόσο της απογοήτευσης, του δεν αλλάζει δηλαδή τίποτα, όσο και της ίδιας της ακροδεξιάς. Είναι όμως και αποκαλυπτήρια των δυνάμεων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές για να κρύψουν τη στρατηγική του σύγκληση στα μεγάλα, στα σημαντικά, με τις λεγόμενες συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις. Εξάλλου, αυτή η κοινή πολιτική εμφανίζεται και στους χώρους των πανεπιστημίων. Την ξέρετε καλά, τη ζείτε καθημερινά όλοι και όλες σας. Μήπως δεν είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με όχημα την ανταγωνιστικότητα και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων έχει μειώσει κατά 70% την κρατική τους χρηματοδότηση? Την ίδια ώρα βέβαια που το Ταμείο είναι μείον για τις σπουδές σας, εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται στην αριστεία διαφόρων επιχειρηματιών, που είναι απλά μια ωραία λέξη για τον ανελαίητο ανταγωνισμό και την επιβίωση λίγων που άντεξαν και κάποιων εκλεκτών που μπόρεσαν. Γνωρίζετε πόσο δωρεάν είναι οι σπουδές στο πανεπιστήμιο που λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια σαν επιχείρηση που αντιμετωπίζει τους φοιτητές σαν πελάτες, με τα υψηλά φοιτητικά ενίκια στο έδαφος της έλλειψης εστιών. Και ας μην σχολιάσουμε αναλυτικά τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης
αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της στέγασης. Με τα δίδακτρα που γενικεύονται στα μεταπτυχιακά, με την πληρωμή ενός σωρού υλικών και άλλων απαραίτητων για τις σπουδές, μήπως δεν είναι αυτή η πολιτική που έχει υποβαθμίσει την αξία των πτυχίων, που έχει μετατρέψει την απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε ένα σωρό από διάφορα δήθεν προσόντα και δεξιότητες, διασπώντας τη συνεκτικότητα και τη συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών, ενισχύοντας την κατηγοριοποίηση τμήματων και πτυχίων. Έτσι, οδηγούμαστε σε ένα πτυχίο για την κορνίζα, που δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, που οι απόφοιτοι να πρέπει να πιστοποιούν κάθε λίγο και λιγάκι τις γνώσεις τους και μάλιστα σε φορείς που δεν είναι καν εκπαιδευτικοί. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι κατευθύνσεις για απόσπαση της διδακτικής επάρκειας από τα πτυχία, αλλά και η μη κατοχήρωση των πτυχίων δεκάδων τμημάτων που πανεπιστημιακοποιήθηκαν. Κάτι που έβγαλε πρόσφατα στο δρόμο εκατοντάδες φοιτητές γεωπονικών και σχολών μηχανικών. Αλλά αλήθεια, μήπως δεν είναι η ίδια πολιτική που ονομάζει σύνδεση με την αγορά εργασίας την υποταγή στις ανάγκες των επιχειρηματιών? Τα παραδείγματα πάρα πολλά. Η κοπτοραπτική στα προγράμματα σπουδών, η τοποθέτηση διαφόρων παραγόντων που καμιά σχέση δεν έχουν με την επιστήμη σε ρόλο μάνατζερ στα νέα συμβούλια διοίκησης, οι συνεχείς αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη, στο έδαφος της κινούμενης άμμου αυτής της καπιταλιστικής αγοράς. Κι όμως η κατάσταση για τους απόφοιτους γίνεται όλο και χειρότερη. Αυτό το πανεπιστήμιο της business και των επιχειρηματιών δεν χωράει τις ανάγκες, τις διεκδικήσεις των φοιτητών. Γι' αυτό στο έδαφος του δυναμώνει και η καταστολή, με την αποτυχημένη προσπάθεια να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία στις σχολές, με το στήσιμο πειθαρχικών διώξεων σε αγωνιστές, όπως πρόσφατα με τον συνάδελφό σας, μέλος της ΚΝΕ εκλεγμένο, με την πανσπουδαστική στην Πάτρα. Αυτή την πολιτική έχουν εφαρμόσει με κάθε σταθερότητα όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Γιατί και για την κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία έχουν διαχρονικές ευθύνες. Αυτό που τελικά δίνει συνέχεια στο αντιδραστικό εκπαιδευτικό τους έργο δεν είναι απλά η διαδοχή κάποιων νόμων, αλλά η κοινή του στόχη, η υπηρέτηση της ίδιας της πολιτικής για ένα πανεπιστήμιο φθηνό για το κράτος, ακριβό όμως για τους φοιτητές και φυσικά κερδοφόρο για το μεγάλο κεφάλαιο. Ένα πανεπιστήμιο όπου οι νέοι πληρώνουν ακριβά τις σπουδές τους, αλλά πουλάνε φθηνά τις ικανότητές τους στην αγορά εργασίας των πετσοκομμένων μισθών και δικαιωμάτων. Γι' αυτό και τελικά το κράτος είχε συνέχεια στην πορεία διαμόρφωσης της κρατικής χρηματοδότησης. Η διαχρονική πορεία αυτής της πολιτικής είναι που διαμόρφωσε το έδαφος τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ πριν, όσο και επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, για το χτύπημα στα πτυχία. Από την προσπάθεια απόσπασης της διδακτικής επάρκειας μέχρι την εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με τις νομοθετικές ρυθμίσεις τους απλά αλληλοσυμπληρώνονταν. Την ίδια ώρα φοιτητές στο ΠΑΔΑ είναι ξεκρέμαστοι όσον αφορά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα εδώ και 5 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα,
και με τη γενίκευση των διδάκτρων. Από το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό με δίδακτρα επί ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και την έννοια της αυτοχρηματοδότησης των μεταπτυχιακών της Νέας Δημοκρατίας, που τελικά καταργεί κάθε έννοια δωρεάν φίτησης σε αυτά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα που καίνε πραγματικά την νεολαία, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη διάθεσή της για δημιουργία, για να αλλάξει ό,τι την πνίγει και να παλέψει για τη ζωή που πραγματικά της αξίζει, είναι ό,τι πιο συντηρητικό και οπισθοδρομικό υπάρχει σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία λέει πως εκφράζει τη σιωπηλή πλειοψηφία που δεν αναλώνεται σε στήρες, τάχα διαμαρτυρίες, αλλά θέλει να δημιουργεί μόνο και να καινοτομεί. Για κακή του στίχη, η πλειοψηφία της νέας γενιάς δεν σιώπησε μπροστά σε αυτό το έγκλημα των τεμπών. Με τα δάκρυα, αλλά και τις υψωμένες ταυτόχρονα γροθιές και τα συνθήματά της, δημιούργησε τις πιο συγκινητικές, τις πιο ελπιδοφόρες εικόνες της τελευταίας δεκαετίας. Όσο για το πώς εκφράζουν τη νεολαία που δημιουργεί, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική μια είδηση του προηγούμενου διαστήματος σε ένα πανεπιστήμιο της Βόρειας Ελλάδας, μέσα στην καούρα των νεολαίων της Νέας Δημοκρατίας να αποδείξουν πως καινοτομούν και ότι προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις για τα προβλήματα των φοιτητών, παρουσίασαν μια εφαρμογή που δημιούργησαν οι ίδιοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου ως δική τους. Τέτοια αριστεία. Η κυβέρνηση θέλει να την κρίνουν για το σύνολο του κυβερνητικού της έργου. Μάλιστα, τους λέμε. Τι έργο έχει λοιπόν να επιδείξει για τα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά τη νέα γενιά? Μήπως τις πολλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που φέρνει η ανάπτυξη που λένε? Τα στοιχεία όμως μιλάνε από μόνα τους. Σήμερα ένας στους 4 κατόχους πτυχίου ΑΕΗ είναι άνεργος. Ένας στους 3 πτυχιούχους δουλεύει σε επάγγελμα άσχετο με το αντικείμενο που σπούδασε. Ένας στους 6 πτυχιούχους αμείβεται από 400 έως 800 το πολύ ευρώ. 400.000 υπολογίζεται ότι έχουν φύγει στο εξωτερικό παρά τα μεγάλα λόγια. Θα έκαναν όλη την Ελλάδα ένα απέραντο hub τεχνολογίας, μας είχαν πει. Το μόνο που δεν έχουν πει είναι πως οι εργαζόμενοι με αυτές τις επιχειρήσεις κάθονται σε παιδικές χαρές για ενήλικες και απολαμβάνουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Δεν έχουν πραγματικά καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμιά επαφή με τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, που δεν έχουν εξασφαλισμένο κανένα σύγχρονο εργασιακό δικαίωμα, που συχνά οδηγούνται ακόμα και σε παραίτηση γιατί αισθάνονται ότι καίγονται από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την παράδοση έργου των εργοδοτών. Το περασμένο Σάββατο, δια του TikTok, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στην νεολαία για να πει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Και τι είναι αλήθεια? Το 2011 ο κατώτατος μισθός ήταν 751 ευρώ. Πέρασαν από τότε 12 χρόνια. Ζήσαμε μια μεγάλη οικονομική καπιταλιστική κρίση, ζήσαμε βεβαίως μετά και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και την πρωταπριλιά του 2023 τέθηκε σε ισχύ μια αύξηση που φέρνει τον κατώτατο μισθό να είναι αυξημένος κατά 29 ευρώ από το 2011, την ίδια ώρα που η ακρίβεια έχει εκτοξευθεί. Όχι αύξηση, μείωση είναι με όρους αγοραστικής δύναμης σήμερα. Τέτοια κοροϊδία. Εκεί όμως που το έχουν πραγματικά απογειώσει είναι με την προσπάθειά τους να πείσουν
ότι θα ικανοποιήσουν την ανάγκη των νέων ανθρώπων για φθηνή και ποιοτική στέγη. Το περιβόητο πρόγραμμα «Σπίτι μου», για το οποίο ξεκίνησαν οι αιτήσεις, θα αφορά στην καλύτερη περίπτωση 10.000 ανθρώπους όλους και όλους. Νέους ανθρώπους που αμείβονται έως 850 ευρώ. Ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι όμως σπρώχνονται την ίδια στιγμή στα νύχια των τραπεζών με δάνεια που θα κληθούν να αποπληρώσουν για όλη τους τη ζωή. Δίνουν από τα χρήματα οι κυβερνώντες, από τα ίδια τα χρήματα των εργαζομένων που για χρόνια παρακρατούσε από το μισθό τους ο ΑΕΔ, χωρίς να υλοποιεί κανένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων κατοικιών, δίνουν 500 εκατομμύρια στους τραπεζίτες για να χορηγήσουν ένα μέρος του δανείου άτοκο. Αλήθεια όμως, τι θα κληθούν να πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για το υπόλοιπο μέρος του δανείου που θα τοκίζεται κανονικά. Μέσα σε λίγους μήνες, όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο, από την αύξηση των επιτοκίων, καλούνται πλέον να πληρώσουν αθρηστικά έως και 3 παραπάνω δόσεις το χρόνο. Με αυτά τα δήθεν ρεαλιστικά μέτρα καμώνονται ότι θα αντιμετωπίσουν τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό, με αποτέλεσμα τόσοι άνθρωποι να μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Δεν θα μπούμε στον κόπο να αντιπαραβάλουμε τις κοστολογημένες αντιπροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα παραπάνω ζητήματα, που είναι και αυτές κομμένες και ραμμένες στα περιβόητα όρια των αντοχών της οικονομίας τους. Όχι γιατί δεν έχουμε ράματα για τη γούνα του, όχι γιατί δεν θυμόμαστε ότι σαν κυβέρνηση και μετά σαν αξιωματική αντιπολίτευση έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και στήριξε στο να σφαγιαστούν εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και της νεολαίας. Πιστεύουμε πως το πιο αποκαλυπτικό για τη μούχλα και τη συντήρηση, με το αναγκαίο περιτύλιγμα βεβαίως ηλουστρασιών που πρεσβεύει το συγκεκριμένο κόμμα, είναι ακριβώς ο τρόπος που αντιμετωπίζει την νεολαία και τα ίδια τα όνειρά της. Δηλαδή, πως όπως μας ενημέρωσε στο γνωστό, το ξέρετε, κακόγουστο βίντεο ο πρόεδρος, για να γίνει το δίκαιο πράξη, αρκεί κάποιος, λέει, να τους ψηφίσει. Εύκολο, λέει, δεν είναι? Να κάθεται δηλαδή η νεολαία στο περιθώριο, παρατηρητής των εξελίξεων και απλά να πηγαίνει μια φορά κάθε 4 χρόνια και να επιλέγει κάποιον υποτίθεται λιγότερο κακό διαχειριστή αυτής της απείλας. Συνολικά αντιμετωπίζουν τους νέους και τις νέες σαν θεατές, ανήμπορους να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι πρέπει να γίνει, πολύ περισσότερο να παρέμβουν στις ίδιες τις εξελίξεις. Όμως οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ξέρουν πολύ καλά πως ό,τι μας επέτρεψε να χαμογελάσουμε έστω τα τελευταία χρόνια, ό,τι κατακτήσαμε, όσες ανάσες καταφέραμε να πάρουμε, ήταν ακριβώς όταν η νέα γενιά βγήκε δυναμικά στο προσκήνιο με τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μπροστά. Ποιος αντιμετώπισε τον αυταρχισμό, την κοινικότητα της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί που καλούσαν την νεολαία να μην απαντά στην ένταση με ένταση ή την καλούσαν να κλείσει απλά τα φώτα σε ένδειξη διαμαρτυρίας λίγες μέρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Οι απαγορεύσεις τσακίστηκαν, η αλήθεια δεν θαύτηκε, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν μπήκε στα πανεπιστήμια με την κινητοποίηση και τις διεκδικήσεις χιλιάδων ανθρώπων. Ποιος κατάφερε να μείνουν στα χαρτιά μια σειρά αντεργατική νόμη της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί που ψήφιζαν τους μισούς νόμους και έλεγαν πως οι απεργίες δεν έχουν αποτέλεσμα.
συλλογικές συμβάσεις εργασίας με σημαντικές κατακτήσεις για τους εργαζόμενους υπογράφτηκαν εκεί όπου οι κομμουνιστές μπήκαν μπροστά και οι εργαζόμενοι συγκρούστηκαν με τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους. Εκεί που με τον αγώνα τους έκαναν πράξη όχι την δίκαιη ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το γεγονός ότι για να κερδίσουν την παραμικρή ανακούφιση οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Πότε τελικά αισθανθήκαμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει απέναντι σε αυτή τη βαθιά σύψη του συστήματος? Όταν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται για τις βίλες που έχει ο καθένας τους? Όταν σκυλεύουν πάνω στον ανθρώπινο πόνο για το σε ποιανού τη βάρδια οι θάνατοι ήταν περισσότεροι? Ή όταν εμπιστεύθηκε η νεολαία τη δύναμή της και βγήκε μπροστά στο προσκήνιο? Σε αυτή τη λασπομαχία έχουν πολύτιμους συμπαραστάτες βέβαια όσους κυβέρνησαν και όσους δηλώνουν επίσης πρόθυμοι να ξανακυβερνήσουν μαζί τους. Τα λεγόμενα μικρά κόμματα ή αλλιώς πολιτικές τσόντες, που ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι προσφέρουν μεγάλες τελικά υπηρεσίες σε αυτό το άθλιο σύστημα. Τι να πει κανείς για το ΠΑΣΟΚ? Η μεγαλύτερη του όντως προσφορά στη νεολαία είναι πως με τη στάση του επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν, παρά τις όποιες διαφορές τους, κοινό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει και αυτός να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι μπορεί να συγκυβερνήσει και με τους δύο. Και κανείς τελικά δεν μπορεί να μας απαντήσει γιατί δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν και Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πει όμως κανείς και για τους διάφορους άλλους πλαστογράφους? Πλαστογράφους κάθε έννοιας ριζοσπαστισμού, όπως για παράδειγμα το Μέρα 25. Και επειδή ο λαός μας εύστοχα λέει «δείξε μου τους φίλους σου για να σου πω ποιος είσαι», αλήθεια, αυτή η προοδευτική σύμπνοια με τον πρόεδρο του Μεξικού, τον Ομπραδόρ, του κυρίου Βαρουφάκη, πώς ακριβώς προχωράει? Βλέπετε στο διεθνές μέτωπο της ρεαλιστικής ρήξης, εκεί στο Μέρα 25, χωράει και η αστική κυβέρνηση του Μεξικού. Την κυβέρνηση δηλαδή που έχει τα χέρια της βαμμένα με το αίμα Μεξικανών και μεταναστών εργατών. Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που τουλάχιστον 39 μετανάστες στη συγκεκριμένη χώρα κάηκαν ζωντανοί επειδή η αστυνομία τους άφησε κλειδωμένους στα κελιά τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο κέντρο κράτησης που κρατούνταν. Στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ μας χωρίζει άβυσσος από κόμματα που δηλώνουν πρόθυμα να συγκροτήσουν μια επόμενη προδιαγεγραμμένα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Για εμάς η ζωή είναι το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Και αυτό το κάνουμε πράξη καθημερινά με τις θέσεις, τις προτάσεις μας, τη δράση μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεταχτεί πολύ απίθανοι τύποι που παριστάνουν και τους ειδικούς στο να ερμηνεύουν δήθεν τι νιώθει και πώς σκέφτεται να εκφραστεί η νέα γενιά, που σπέβδουν να τις βάζουν λόγια στο στόμα ή να μιλάνε εκείνοι στο όνομά της. Μόνο το άγχος τους ομολογούν. Στις εκλογές της 21ης Μαΐου η νέα γενιά έχει την ευκαιρία και την επιλογή για να εκφράσει αυτό που νιώθει, χωρίς διαμεσολαβητές, με τρόπο που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί ή να παρερμηνευτεί. Σίγουρα αυτός ο τρόπος δεν είναι να στηρίξει κάποιο από τα κόμματα που κυβέρνησαν και μας έφεραν ως εδώ με την πολιτική που εφάρμοσαν υπέρ των λίγων.
Αποτυπώνεται άλλωστε αυτό στην απάντηση κανένας από τους δυο που δίνουν μαζικά νέοι άνθρωποι όταν ερωτώνται αν θεωρούν καλύτερο για να τους λύσει τα προβλήματα το Μητσοτάκη ή το Τσίπρα. Σίγουρα αυτός ο τρόπος δεν είναι ούτε η αποχή βέβαια. Αυτή όχι μόνο δεν τη φοβάται το σύστημα, αλλά ίσα ίσα και την επιδιώκει για το κομμάτι εκείνο της νεολαίας που δεν μπορεί να το πείσει σε αυτή τη φάση. Προτιμά να τους έχει στην άκρη αυτούς τους νέους τόσο τη μέρα των εκλογών όσο φυσικά και κάθε μέρα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά μια χαρά εδώ και 4 χρόνια με μια πλειοψηφία ισχυρή στη Βουλή, παρόλο που η αποχή στις τελευταίες εκλογές ήταν πάνω από 42%. Αν φοβούνταν άλλωστε την αποχή, δεν θα διαφορούσαν απέναντι στα καλέσματα που τους έχουμε κάνει ξανά και ξανά να δώσουν λύση ώστε να μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν από τον τόπο εκεί εργασίας τους οι χιλιάδες νέοι και νέες που πιάνουν ήδη δουλειά, γιατί άνοιξε η σεζόν, ως εποχιακοί εργαζόμενοι στα κάτεργα του τουρισμού, όπως πάρα πολύ καλά μπορεί να γίνει νομικά, νομοθετικά, και βέβαια γίνεται ήδη, για παράδειγμα, με τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που ψηφίζουν στον τόπο εργασίας τους. Το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν και στην κάλπη αυτά που πραγματικά αισθάνεται η νέα γενιά. Η οργή, η αγανάκτηση, η αβεβαιότητα για το αύριο, η επιθυμία να μην ξεχαστούν τα εγκλήματα του συστήματος, η διάθεση για να αλλάξει επιτέλους κάτι, η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή να ανθίσει σε μια καλύτερη χώρα. Γι' αυτό στις 21 του Μάη με την καρδιά και το μυαλό ΚΚΕ πολύ πιο δυνατά. Για να είναι όσο γίνεται πιο αδύναμα τα κόμματα που θα απαρτήσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Για να τρέμει μια τέτοια κυβέρνηση όταν θα προσπαθεί να περάσει ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο και να είναι όσο γίνεται πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός, η ίδια η νεολαία, αλλά και για να ανοίξει επιτέλους ένας διαφορετικός δρόμος, μια διαφορετική προοπτική προς όφελος των πολλών. Τέτοια προοπτική δίνει μόνο η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. Το λέμε καθαρά. Εμείς είμαστε έτοιμοι όταν η εργατική τάξη, ο λαός, η νεολαία το αποφασίσει και το επιλέξει να αναλάβουμε την ευθύνη μας σε μια εργατική λαϊκή διακυβέρνηση όπου πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, η ίδια η νεολαία και όχι το πολιτικό προσωπικό των κοινωνικών παρασίτων των καπιταλιστών. Σε μια τέτοια εξουσία των εργαζομένων ο λαός δεν θα είναι θεατής απλά με μια ψήφο κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία δεν θα σταματάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων ή από τις εισόδους των πολυκαταστημάτων και των διαφόρων εταιριών. Κάθε παραγωγική μονάδα, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε γειτονιά θα είναι κυψέλη όχι μόνο δημιουργίας, αλλά και δημοκρατίας, συζήτησης, αγωνιστικής, εθελοντικής πρωτοβουλίας. Σε μια τέτοια διακυβέρνηση, εξουσία, όπου θα συμμετέχει το ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού θα λογοδοτούν πραγματικά σε αυτούς που τους εξέλεξαν. Θα υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου και της ανάκλησης. Κάθε κρίσιμο νομοσχέδιο, κάθε κρίσιμη απόφαση θα συζητιέται μέχρι κάτω, μέσα σε όλο το λαό, στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, στις εργατικές λαϊκές συνελεύσεις. Σε αυτή λοιπόν την εργατική λαϊκή εξουσία θα πάρει σάρκα και οστά
η πιο πλατιά, η πιο βαθιά έννοια της ελευθερίας, της δημοκρατίας, θα καταργηθεί σταδιακά κάθε διάκριση, κάθε καταναγκασμός και πρώτα απ' όλα η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο μόνος καταναγκασμός θα είναι η απαγόρευση της εκμετάλλευσης. Σε αυτή την εξουσία, με όπλο την κοινωνικοποίηση και τον εργατικό έλεγχο, θα απελευθερωθούν οι πρωτόγνωρες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και στην έρευνα και στην παραγωγή. Θα αξιοποιηθεί όλο το εργατικό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ο σημαντικός ορυκτός μας πλούτος, οι δυνατότητες για πραγματικά πράσινη ενέργεια από όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Θα αξιοποιηθεί η πλούσια πείρα των εργαζομένων, τα επιστημονικά επιτεύγματα, όλη η οικονομία, κάθε πόρος, κάθε υποδομή, κάθε παραγωγική δραστηριότητα θα συγκλίνουν μέσω του κεντρικού επιστημονικού σχεδίου σε ένα βασικό νόμο, δηλαδή στην ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι στο κέρδος κάποιων. Ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Το σύνθημα αυτό συμπυκνώνει το δίλημα που μπαίνει μπροστά στην νεολαία. Και η απάντηση πρέπει να δίνεται κάθε μέρα μέσα στον αγώνα αλλά και σε όλες τις κάλπες που θα στηθούν το επόμενο διάστημα. Εσείς οι φοιτητές θα έχετε μια επιπλέον σημαντική τέτοια ευκαιρία τις φοιτητικές εκλογές στις 10 του Μάη. Έχετε την ευκαιρία να αναδείξετε την πανσπουδαστική σε πρώτη δύναμη ξανά. Αυτή η κάλπη που θα στηθεί λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της νεολαίας. Και σας φοβούνται. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει στήσει παιχνίδι από προσανατολισμού για να αποφύγει τη συζήτηση γύρω από τα πραγματικά προβλήματα των φοιτητών. Γι' αυτό έχει αμολύσει τη ΔΑΠ να καλεί τους φοιτητές να σκύψουν το κεφάλι και επειδή δεν της βγαίνει, αραδιάζει ψέματα ενάντια στην πανσπουδαστική που αποτελεί σήμερα τον πραγματικό αντίπαλο δέος της πολιτικής τους μέσα στα πανεπιστήμια. Στις φοιτητικές εκλογές, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές μπορούν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα που δεν θα μπορούν να το αγνοήσουν, να καταδικάσουν και να τιμωρήσουν την κυβερνητική πολιτική, αυτή που έχουν εφαρμόσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Να γυρίσουν την πλάτη της παρατάξεις τους μέσα στις σχολές, να δυναμώσουν την ελπιδοφόρα αγωνιστική τους δράση. Μόνο έτσι θα σταλεί σαφές προειδοποιητικό μήνυμα στην όποια επόμενη κυβέρνηση. Εξάλλου, αν κάτι έδειξε ο χρόνος αυτός με την πρωτιά της πανσπουδαστικής, είναι η δύναμη του συλλογικού οργανωμένου αγώνα μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους. Με τους αγώνες σας για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη συγκλονίσατε τη χώρα. Με την αποφασιστικότητά σας αφήσατε νόμους στα χαρτιά, στα συρτάρια των Υπουργείων. Με τη δύναμή σας κατακτήσατε να υπάρξουν αυξήσεις στους δικαιούχους σίτησης, να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης στις φοιτητικές εστίες, να βελτιωθεί η καθημερινότητα των σπουδών σας. Αποδείχθηκε ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να γίνουν στήριγμα των φοιτητών και όχι των κυβερνήσεων. Μπορούν να εκφράζουν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες τους, να δυναμώνει μέσα τους η αλληλεγγύη, να γίνουν χώρος κοινής δράσης για τη διεκδίκηση όλων των δικαιωμάτων των φοιτητών, χώρος αναζήτησης της γνώσης, αλλά και της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Αποδείχθηκε
ότι ρεαλισμός είναι να παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και όχι να περιμένεις κάποιες λύσεις από αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα. Όλες αυτές οι μεγάλες στιγμές, αλλά και οι στιγμές της καθημερινής προσπάθειας, στα μαθήματα και στον αγώνα, έχουν τη δική σας υπογραφή. Την υπογραφή των μελών, των φίλων της ΚΝΕ, άλλων αγωνιστών φοιτητών. Η πρωτιά της πανσπουδαστικής το 2022 με το γκρέμισμα της ΔΑΠ μετά από 36 χρόνια έδωσε νέα πνοή στο φοιτητικό κίνημα. Το βήμα έγινε. Συνεχίστε μόνο μπροστά. Μπορεί το φοιτητικό κίνημα να ισχυροποιηθεί, να γενικευτούν οι πρώτες προσπάθειες για τη ζωντανή λειτουργία, την πολύμορφη δράση των συλλόγων, το συντονισμό με το εργατικό κίνημα, με τα εργατικά σωματεία, να ανοίξει ο δρόμος για την ανασύσταση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας, την πανελλαδική έκφραση δηλαδή του φοιτητικού κινήματος. Να αποκριστεί κάθε προσπάθεια, κάθε απόπειρα συκοφάντησης, ελέγχου και καταστολής των συλλόγων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το σύνθημά σας, μόνοι τους και όλοι μας. Στις 10 Μάη, πρώτη δύναμη η πανσπουδαστική. Στις 21 Μάη όλοι μαζί με την καρδιά και το μυαλό για ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε στις λίγες εβδομάδες που μένουν. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Αξιοποιούμε κάθε ώρα, κάθε λεπτό στο μάθημα, στο διάλειμμα, στο διάβασμα, στην απογευματινή βόλτα για να φτάσει παντού το κάλεσμά μας σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, σε κάθε νέο και νέα, σε κάθε παιδί των λαϊκών οικογενειών. Καλή δύναμη, καλή υγεία, καλή συνέχεια στον αγώνα.